Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε? Με ο Κίθο, παίζουν Binding of Isaac Rebirth. Πάμε να παίξουμε ένα με την Eden. Έχουμε 15 σερι νίκες, πάμε να κάνουμε τη 16η μας. Celtic Cross D6, δύο κόκκινες καρδιές, σαν να παίζω με τον Isaac. Αυτό εμένα μου φαίνεται. Πόσο φοβερό να έχουμε D6. Τις τελευταίες δύο φορές πήραμε Eden, νομίζω είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε το D6. Book of Sin, πάει και ένα βιβλίο για να βρούμε και ένα happy, το οποίο ελπίζω να είναι Tears Up, Health Up, ακόμη καλύτερο. Λοιπόν, ξοδέψαμε το reroll μας, γιατί, διότι ήταν το πρώτο δωμάτιο και θεωρώ πως θα μπορέσουμε να ξαναγεμίσουμε μέχρι να φτάσουμε στο boss. Όντως είμαστε στο basement 1 με Curse of the Maze, αλλά όπως και να έχει, νομίζω πως υπάρχουν άλλα 3-4 δωμάτια. Εδώ είμαστε, άλλο ένα D6 και Celtic Cross κιόλας, δηλαδή όχι ότι θα πάρουμε το D6 και έχουμε πάνω κάτω την υγεία που έχει ο Isaac, αλλά και ένα D6 και ένα Celtic Cross σαν επιπλέον. Λοιπόν, βρήκαμε το item room. Wow. Μπράβο. Και χτυπηθήκαμε δύο φορές. Δεν μας πειράζει, διότι είναι ο πρώτος όροφος ακόμα. Αλλά δεν ξέρω αν θα μας πειράξει μετά. Λοιπόν, πάμε μία στο item room για να βρούμε Demon Baby. Πάμε να ρολάρουμε μία το πάνω το αντικείμενο. Να δούμε εδώ. Lucky Foot, θα το πάρω. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ανοίξω πρώτα το σεντούκι, να κρατήσω τις μπαταρίες μέχρι να πάω στο shop. Μέχρι να πάω στο boss και Celtic Cross. Πόσο πολύ θέλω να το πάρω. Celtic Cross λέω. Πες το. Πω, τώρα ξέχασα το αντικείμενο, πώς λέγεται. Holy Mantle. Να βρούμε το δεύτερο Angel αντικείμενό μας. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω σίγουρα είναι να πάρω τη μία μπαταρία και αναλόγως το αντικείμενο που θα με βγάλει. Ο boss, όπως θέλετε πείτε το, θα δούμε τι θα ρολάρουμε. Το Demon Baby δεν είναι κάτι άσχημο, γι' αυτό ούτε το περνώ ούτε το ρολάρω, το αφήνω όπως είναι. Και Steven, Little Steven, νομίζω αν είναι να ρολάρω κάποιο θα ρολάρω τον Little Steven. Έτσι νομίζω εγώ. Μπράβο, ωραίο χτύπημα δεχτήκαμε. Για έλα. Και καλό είναι να μην χάσουμε. Ωραία, έμεινε τώρα μόνο ο σπόρος. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Έλα, χάσε όμως. Και ρολάρουμε το Little Steven, είναι speedball. Speed και shot, speed up. Νομίζω θα πάρω Demon Baby και θα ρολάρω το speedball. Το κακό είναι ότι είμαι με μία κόκκινη καρδιά. Παίρνω Demon Baby και ρολάρουμε το κρίμα, μην μπορώ να το πάρω γι' αυτό. Για να δούμε εδώ τι υπάρχει. Υπάρχει άλλη μια μπαταρία. Ίσως το μοναδικό καλό. Για να δούμε. HP up θα το πάρω. Πάμε στον επόμενο όροφο. Πολύ παράξενος πρώτος όροφος. Νομίζω ότι και μόνο που έχουμε το D6 για εμάς είναι κέρδος. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε και το item το οποίο μέσα περιέχει Sad Bombs. Είναι πολύ ωραίο αντικείμενο. Μ' αρέσει ιδιαίτερα να έχω Sad Bombs, διότι κάνει τρομερό damage
Μόνο και μόνο επειδή σκάει. Πέρα από όλα τα δάκρυα που κάνει. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω. Εδώ τις αράχνες. Πρέπει να βρούμε σίγουρα ένα κλειδί. Έλα. Έλα, κάτι της αηδία. Πάμε. Ωραία, οκ. Okay. Θα βάλουμε εδώ τη βόμβα να τελειώνει η υπόθεση. Θα βάλουμε κι άλλη μια βόμβα αφού θέλει να το κάνει τόσο δύσκολο. Χρειαζόμαστε damage νομίζω. Τι βόμβα ήταν αυτή. Τι χάπι μάλλον. Όχι τίποτα άλλο, το έχουμε και ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έλα τώρα φτάνει όμως. Έτσι ωραία. Το Demon Baby νομίζω είναι το my number one σε familiar. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Έλα πάμε. Λοιπόν φτάνει με τόσες αράχνες που βγάζει όμως. Δείτε εδώ τι γίνεται. Καντάει λίγο κουραστικό νομίζω. Ωραία λοιπόν. Να το κλειδί, θα πάμε στο shop σίγουρα. Ψάχνοντας μια μπλε καρδιά. Και χαίρομαι που τουλάχιστον βρήκαμε τη μία αυτή μπλε καρδιά. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα να πάρουμε. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά εμείς πάμε εδώ. Πάμε γρήγορα. Έκανα ολόκληρο κύκλο για να έρθω εδώ. Όπου εδώ είναι το boss. Και ελπίζω να μην χτυπηθώ άλλη φορά. Πάμε στο boss. Και είναι ο Haunt. Είναι εξαιρετικά δύσκολο boss. Και ειδικά όταν θα βγουν τα δύο τα φαντάσματα. Λοιπόν, χτυπηθήκαμε. Πάμε να κερδίσουμε. Και δεν έχουμε άλλες βόμβες. Που σημαίνει ότι πρέπει να την κερδίσουμε έτσι. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Devil Room. Magic 8 Ball δεν το θέλω. Και εδώ μέσα θα βρούμε... Abandon εννοείται θα το πάρω. Και ας χάσω 4 καρδιές. Αυτό που τουλάχιστον θα κάνω εδώ πέρα είναι να ρολάρω το Magic 8 Ball για να βρούμε White Coat Hanger και να ανεβάσουμε tiers. Πάμε. Λοιπόν, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε. Να παρακαλέσουμε να βρούμε κάνα item. Μπορούμε και εδώ να μπούμε. Οκ, μύγες βρήκαμε, χάσαμε και μία μαύρη καρδιά, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ είναι να κρατήσω το χάπι και πολύ απλά να προχωρήσω στον επόμενο όροφο. Οι βόμβες προσωπικά θεωρώ πως φανήκαν πάρα πολύ χρήσιμες, ειδικά στο συγκεκριμένο όροφο και στο συγκεκριμένο boss. Όχι ότι τα έχουμε παραπάνω όροφους, αλλά λέμε τώρα. Για να δούμε εδώ. Όχι, ψάχνουμε κλειδί ακόμα. Ωραία, έλα και εσύ εδώ. Οπ, έλα. Πάμε. Τέλεια, λοιπόν. Βόμβες, κλειδιά. Πάμε και εδώ. Πάμε σιγά σιγά θα τους κερδίσουμε. Το ότι αναβάσαμε tiers νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο για εμάς.
Καλά, ότι έχουμε και Fear Shot είναι ακόμα καλύτερο. Και λοιπόν, προχωράμε, δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα Curse Room. Και τώρα είναι το ερώτημα, θέλουμε ή δεν θέλουμε Left Hand? Μπράβο, ωραίο χτύπημα. Έλα, έλα. Λοιπόν, Two of Spades, τώρα νομίζω πως θέλω Left Hand. Και πάμε να γίνουμε γκάπι. Πάμε να προσπαθήσουμε να γίνουμε γκάπι βασικά, διότι το έχουμε δοκιμάσει και πολλές φορές δεν έχουμε γίνει. Πολύ έξυπνο από μέρος μου. Και χάνουμε τζάμπα, μαύρες καρδιές νομίζω. Εδώ, ό,τι αρπάξουνε. Και νομίζω πως αυτό που είχε χαμηλό η Eden ήταν το damage της. Υπερβολικά χαμηλό. Καλά και τον Demon Baby έχει όχι τόσο τρομερό damage. Παρ' όλα αυτά κάνει σίγουρα. Δεν μπαίνουμε στο shop. Μπράβο, χάνουμε και λεφτά κιόλας, φοβερά. Για πάμε και σε αυτόν. Ωραία, λοιπόν, χάσαμε ένα νόμισμα. Ίσως το βρούμε από αυτόν. Δεν το βρήκαμε, δεν υπάρχει item. Μία βόμβα εδώ. Τέλεια, λοιπόν. Και περιμένουμε πως εμφανιστεί κανένα gapish head για να το ρολάρω. Θα είναι ό,τι καλύτερο για εμάς. Έλα να τελειώσουμε μία εδώ. Ελάτε, ελάτε προς τα εμένα. Ελάτε προς τα εμένα. Τέλεια. Και πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, υπάρχει κάπου και βιβλιοθήκη. Και νομίζω πως αυτή δεν είναι η βιβλιοθήκη. Οπότε πάμε κάτω. Μπορούμε να ρολάρουμε τα βιβλία. Λοιπόν, σατανική βίβλος. Είναι τριπλό item room. Τριπλή βιβλιοθήκη να το πούμε σωστά. Και το λοιπόν, ρολάρουμε. Book of Revelation θα εμφανιστεί Pestilence. Book of Secret. Έτσι, ωραία. Και τι γίνεται τώρα? Ξαναρολάρω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα παίρνω γιατί έχουν την τύπωση μου ξαναεμφανίστηκε το Book of Shadows. Ξαναρολάρω. Book of Belial. Το χρησιμοποιούμε. Telepathy for Dummies. Lemon Mishap. Και πλέον έχουμε τριπλό item room. Που σημαίνει ότι παίρνουμε σίγουρα μίδα stats. Θα πάρουμε σίγουρα τον Παρθένο και το Mysterious Liquid. Θα το αφήσω διότι δεν ξέρω αν είναι και ό,τι καλύτερο για εμάς. Δεν εμφανίστηκε κάποιο damage upgrade. Τουλάχιστον όμως πήραμε αντικείμενα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Και επειδή και μόνο μπορούν να μας βοηθήσουν, τα παίρνεις εννοείται. Για να δούμε. Πρέπει κάποιον να χτυπήσουμε. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Όσο υπάρχει Fear Shot, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, εκεί. Να τους κολλήσουμε ήθελα. Και στο κόκκινο σεντούκι θα βρούμε δύο χάπια, όπου το ένα χάπι είναι Bomb Sarkis και το άλλο χάπι είναι Bad Gas. Ευτυχώς που είχαμε και ένα αντικείμενο εδώ πέρα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα αυτό που θέλουμε να ρολάρουμε είναι το Scissors. Το Mysterious Liquid είναι passive αντικείμενο, οπότε μπορούμε όποτε θέλουμε να το πάρουμε. Και πάμε να δούμε τι έχει το μυστικό δωμάτιο. Και μέσα το μυστικό δωμάτιο περιέχει λεφτά. Οπότε αν μαζέψουμε άλλα δύο νομίσματα μπορούμε να αγοράσουμε Pandora's Box για να μας δώσει κατά κομψένα τι. Δεν θυμάμαι. Όπως και να έχει όμως, ό,τι και να δώσει, καλό είναι.
Έλα, παιδιά, πάμε, πάμε. Μάλιστα, άλλη μία ράχνη. Μπράβο. Τουλάχιστον την κάναμε νόμισμα. Και εδώ πέρα υπάρχει το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Έχω ξεμείνει από κλειδιά, βόμβες, τα πάντα. Και έχουμε μαζέψει 16 νομίσματα, οπότε μπορούμε να αγοράσουμε Pandora's Box. Τέλεια, και πάμε να κερδίσουμε και αυτόν. Δεν γεμίζει, βλέπω, το D6. Οπότε και στο Devil Room... Πάμε πάρουμε Mysterious Liquid εμείς. Βρήκαμε τρία αντικείμενα τα οποία... Αν τα βρίσκαμε αλλού δεν ξέρω αν θα τα ρολάραμε ή όχι. Τουλάχιστον όμως είναι πάρα πολύ καλά αντικείμενα. Η Habit. Και τα δύο είναι καλά αντικείμενα, γάμο το. Θα πάρω το Habit μόνο και μόνο για να έχω τη δυνατότητα να χτυπηθώ μία φορά και να χρησιμοποιήσω το D6. Για πάμε. Pestilence, αυτό δεν θέλω να το ρολάρω. Το Cube of Meat. Έτσι, εκεί να κολλήσει. Το κακό είναι ότι πετάει και δεν μπορούμε να το κάνουμε damage με το Mysterious Liquid. Λοιπόν, Cube of Meat και μπαίνουμε Kerstrum, διότι έτσι θα μπορέσουμε μετά να ρολάρουμε το Scissors και θα μπορέσουμε να ρολάρουμε αν υπάρχει και μέσα κανένα αντικείμενο επίσης. Οπότε πάμε να δούμε τι υπάρχει εκεί πέρα. Και υπάρχει μία μπλε καρδιά, τέλεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και πολύ καλά κάναμε νομίζω. Διότι ήταν κίτρινο σεντούκι και τώρα έχει γίνει κόκκινο. Που σημαίνει ότι κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάνει μάλλον το left hand. Έτσι, μπράβο, με το fear effect. Και το mysterious liquid. Εντάξει, μπορώ να πω πως έχουμε καλούτσικο damage. Αν και θέλω ένα damage upgrade σίγουρα. Το κλειδί αυτό νομίζω πως θα είναι το κλειδί με το οποίο θα πάμε στο τέτοιο, στο επόμενο item room. Πάντως μέχρι στιγμής έχουμε πάρει πολλά αντικείμενα και αυτό μας κάνει αυτομάτως καλούς. Και το Mom's Wig είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο το οποίο θα μας δώσει αράχνες οι οποίες θα κάνουν damage. Οτιδήποτε μας δίνει damage είναι καλοδεχούμενο. Λοιπόν, τέταρτος όροφος. Το δωμάτιο των 20 λεπτών νομίζω το ξεχνάμε κανονικά. Και λεφτά. Και Kerstrum. Όχι ακόμα, νωρίς είναι. Πάμε μια να κερδίσουμε εδώ τις αράχνες. Νομίζω πως σαν να είναι πολλές οι αράχνες. Ευτυχώς που κάναμε και λίγο fear σε μερικές. Λοιπόν, οι αράχνες μας εδώ πέρα περιμένουν να κάνουν damage. Καλά, και το Demon Baby έκανε φοβερό damage. Πάμε και στο μεγάλο δωμάτιο, το οποίο χρειάζεται range. Εγώ έτσι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, λοιπόν. Θα έλεγα πως κάπου εδώ κερδίσαμε, αλλά τελικά δεν κερδίσαμε. Πάμε, πάμε να σκάσει. Μπράβο. Το να σκάσει δεν εννοούσα να σκάσω εγώ. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κάτι. Το shop, ούτε το shop μου κάνει. Για να δούμε εδώ. Δεν μπαίνω στο shop. Αν και λογικά μπορεί να μας εμφανιστεί κάποιος greed. Θα δούμε μετά. Προς το παρόν θέλω να μου εμφανιστεί εδώ ένα αντικείμενο στο boss trap room.
Στο τσάκ δεν χτυπηθήκαμε. Και θα βρούμε μέσα punching bag. Δεν είναι κακό και αυτό, γιατί θα μπορούμε να γλιτώσουμε πάρα πολύ damage έτσι. Αλλά το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Πάμε στον boss, γιατί μάλλον εδώ είναι το boss. Και στον boss θα βρούμε Guardi. Μάμα Guardi. Όχι, αυτή είναι η μικρή Guardi. Έτσι, μπράβο. Πολύ καλό damage θεωρώ, και ειδικά και με τον Demon Baby. Πάμε και εδώ, εύκολα πράγματα. Και νομίζω κάπου εδώ θα κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κερδίσουμε και τις μύγες. Λοιπόν, HP up θέλω να το πάρω. Και Horror of Babylon δεν χρειάζεται καν να ρολάρω τίποτα απολύτως. Speed και damage up. Και είμαστε Horror of the Babylon. Wow. Οπότε δεν έχουμε βρει item room. Κρατάμε για το item room. Θα έλεγα να κρατήσουμε και για το cursed room, αλλά δεν ξέρω, πάμε μία shop να δούμε εδώ τι υπάρχει. Την μπαταρία θα την έπαιρνα ευχαρίστως, αλλά δεν έχουμε 15 νομίσματα. Οπότε πάμε μία να μπούμε cursed room, να δούμε τι μπορεί να μας δώσει. Διότι έχουμε left hand και ακόμα δεν έχουμε βρει κανένα gap αντικείμενο. Παράξενο. Ωραία, τουλάχιστον θα βρούμε καμιά μπλε καρδιά. Όχι, δεν θα βρούμε καμιά μπλε καρδιά. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Και το punching bag δεν θα το ρολάρω, διότι σκέφτομαι να το πάρω. Ωραίες και αράχνες, αλλά πολύ αδιάφορες για εμάς. Λοιπόν, μπορώ να πάω να χτυπηθώ για να πάρω τέτοιο. Νομίσματα δεν θέλω και πάλι. Μπράβο, ωραίο χτύπημα. Λοιπόν, σαν έχουμε χτυπηθεί κάμποσες φορές, θα γεμίζαμε ένα D6 άνετα. Τουλάχιστον έχουμε ακόμα τις 6 καρδιές του Abandon. Και ένα επιτέλους το item room, το οποίο περιέχει deck of cards. Οπότε strength, και θα ρολάρουμε για να πάρουμε D10. Πολύ πολύ κακό. Παρ' όλα αυτά θα πάω να πάρω punching bag να πολεμήσω τους τέτοιους. Τα δύο bosses, χρησιμοποιώντας και το strength. Damage είναι αυτό, γιατί να μην το πάρω. Πολύ ωραίο damage. Και μόνστρο Pip. Μάλιστα. Περιμένω εδώ να χτυπηθώ κάμποσες φορές. Είναι η αλήθεια. Ωραία, πάμε να κάνουμε damage ή να δεχθούμε damage, κάτι από τα δύο. Λοιπόν, νομίζω κερδίσαμε, να δώσουμε μια μπαταρία. Με ένα νόμισμα νομίζω θα μου είναι μια χαρά. Λοιπόν, είπα ότι θα προστατευτώ με το Ball of Bandage, εν τέλει δεν προστατεύτηκα, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, επόμενος όροφος, Curse of the Maze Depths 1. Και θα το ανοίξω για να βρω αράχνες. Πόσο τραγικό το να βρίσκω αράχνες. Τι κατάλαβε τώρα. Πάμε και εδώ. Πάμε και εδώ. Εν τω μεταξύ, όποιος πέφτει πάνω στο punching bag χάνει. Τρώει damage. Μάλλον. Τέλος πάντων, εμείς πάμε εδώ. Πολύ ωραίο και το punching bag. Εδώ νομίζω βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ. Τέλεια. Ψάχνουμε κάποιο δωμάτιο με κάποιο αντικείμενο. Τώρα ήταν η καλύτερη στιγμή κιόλας. Πάμε. Άντε να πάμε από τα αριστερά. Κακώς πήγαμε από τα αριστερά.
Από τι χτυπήθηκα? 10.000 φορές χτυπήθηκα. 10.000 φορές, λοιπόν. Τουλάχιστον από λεφτά δεν θα έχουμε θέμα. Από όλα τα άλλα δεν ξέρω. Έχω και τις αράχνες μου εδώ, θα με προστατεύσουν σίγουρα. Τέλεια, λοιπόν, από κλειδιά πλέον δεν έχουμε καμία μα καμία ανάγκη, τίποτα. Κλασικό σημείο που υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Και θέλω ένα καλό shop, ένα πολύ καλό shop. Ή και τον boss δεν με πειράζει. Και το item room είναι εξαιρετικό. Έτσι, μπράβο. Να χάσει κάποιος. Και μέσα στο item room θα βρούμε Ghost Baby, δεν το θέλω. Miter είναι πολύ 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 καλύτερο. Πολύ Angel αντικείμενα συναντάω. Όχι ότι με χαλάει, διότι ανοίγω Devil Room, παίρνω Devil αντικείμενα και τα Angel Room ας έρθουν όποτε θέλουν. Λοιπόν, προχωράμε. Μεγάλο δωμάτιο, νομίζω πως θα μπορέσω να το κερδίσω εύκολα. Έχω και Mysterious Liquid, θα βοηθήσει σίγουρα και αυτό. Πάμε. Και το Demon Baby, εννοείται πως κάνει πάρα πολύ damage. Και πάμε να δούμε τι υπάρχει στο shop. Όχι Grid. Champions Belt, παρόλα αυτά δεν είδα το Humbling Bundle. Και τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε μία βόμβα. Την βάζουμε, ελπίζουμε να δώσουμε παραπάνω από 3 νομίσματα. Και έδωσε 2. Οκ, okay, ψάχνουμε 5 νομίσματα. Κρίμα να μην είδα το Humbling Bundle. Τέλος πάντων, Depths 1, πάμε στο boss. Είναι cage, είναι δύσκολο boss. Και όσο υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί το πες το, το Celtic Cross, τόσες πιθανότητες έχουμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε τον Ball of Bandages. Ωραία, κάνε ό,τι θέλεις. Το damage μας το τρώμε, είναι η αλήθεια. Εντάξει, έχει και βοήθεια. Μπράβο, λοιπόν. Σκρού θα το πάρω. Tier Zap είναι. Το κακό είναι ότι έχουμε χτυπηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Cage είναι δύσκολο boss. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και δεν υπάρχει βόμβα. Βλακεία μεγάλη. Το ότι δεν έχουμε βόμβα και καμία πέτρα που να θέλει να διαλυθεί. Στο τσακ την γλιτώσαμε και την ξαναγλιτώσαμε πάλι στο τσακ. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον τους κέρδισα για να βρω ένα χάπι το οποίο είναι I can see forever και ένα ακόμα το οποίο είναι Are you wizard. Για να δούμε το I can see forever. Ήρθαμε από εδώ. Και δεν υπάρχει τίποτα για να ρολάρω. Θα κερδίσουμε που θα πάει. Τώρα ειδικά. Και λευκή καρδιά. Αν και έτσι χάνουμε το Horror of the Babylon, αλλά δεν είναι κακό να βρούμε και κάνα HP up. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε. Ήρθαμε, οπότε πάμε προς τα κάτω. Όχι, δεν θέλει. Και ξανά δεν θέλει. Πάμε από εδώ τώρα. Στο τσακ. Α, ωραία, εκεί κόλλα. Και δεν έχουμε κανένα αντικείμενο να ρολάρουμε. Πόσο κακό. Βρίσκουμε καλούτσικα αντικείμενα. Εντάξει, τώρα το σκρου δεν το αφήνεις. Και ποιο είναι το κακό? Δεν βρήκαμε καμία βόμβα. Που σημαίνει ότι δεν παίρνουμε το Humbling Bundle. Που σημαίνει δεν ανοίγουμε αυτό το κόκκινο σεντούκι. Και που σημαίνει ότι θα πάμε πάρουμε μία μπλε καρδιά. Εάν υπήρχε. Για να δούμε εδώ.
και μία μαύρη καρδιά. Ευτυχώς σταθήκαμε λίγο στα πόδια μας με δύο καρδιές που βρήκαμε στα τελευταία δωμάτια. Πάμε να πολεμήσουμε την μαμά. Νεκρόπολης 2. Νομίζω πως θα το ανοίξω αυτό το δωμάτιο. Καλά, σίγουρα θα το ανοίξω. Devil Room Krampus. Πολύ καλύτερο από το να μην ήξερα τι Devil Room μας περιμένει. Ένα χτύπημα και Lamb of Coal δεν θέλω να το ρολάρω. Ελπίζω να βρω εδώ δύο γκάπη αντικείμενα και όχι δύο βόμβες. Οκ, ήταν αρκετά καλό δωμάτιο θα έλεγα. 9 ζωές, δεν μπορείς να μην τις πάρεις. Και ας παίρνεις μια κόκκινη καρδιά χάνοντας το Horror of the Babylon. Δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Τουλάχιστον τώρα μπορούμε να γίνουμε πιο εύκολα γκάπι και ας σταματήσουμε να πηγαίνουμε στον τέλο. Πήγαμε μία φορά. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Χάσε και εσύ. Και ψάχνουμε item room. Νομίζω πως θέλω να μπω και στο cursed room από τώρα. Εδώ πέρα το punching bag δεν έχει καμία ισχύ. Για να δούμε δύο μαύρες καρδιές. Όχι, νομίζω ήταν δύο μαύρες καρδιές. Και tears up, luck up. Ας μου δώσει κάτι να ρολάρω. Τίποτα άλλο δεν του λέω. Λοιπόν, ψάχνουμε item room. Ναι, το κρατάμε αυτό. Item room. Όχι, δεν θα το πάρω. Δεν θέλω να σκάει πάνω μου. Rosary, ούτε αυτό το θέλω. Tiny Planet εννοείται όχι. Technology, όχι. Για να δούμε και εδώ τι υπάρχει. Θα μπορούσα να κρατήσω. Ναι. Να πάρω το. Τα φλεγόμενα δάκρυα, αλλά δεν έχω καλή εμπειρία με το συγκεκριμένο τέτοιο αντικείμενο. Οπότε πάμε, παίρνουμε και το άλλο χάπι. Δεν με πειράζει ότι θα χάσω μία ολόκληρη καρδιά. Τουλάχιστον ρολάρουμε. Έχουμε ξεμείνει λίγο από υγεία, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θα βάλουμε εδώ μία βόμβα. Και θα βρούμε δύο. Ή κανένα. Α, ωραία. Λοιπόν. Τώρα θυμηθεί το Celtic Rose να χρησιμοποιηθεί. Τι είναι αυτό? Δες το τώρα. Τι πάει και δίνει. Τουλάχιστον μπορεί να μας βγάλει κάτι. Κάνα νόμισμα. Να δώσουμε στο ζητιάνο. Ας τελειώσουμε μία εδώ με το τέτοιο, με τα σκατά. Έτσι, ωραία, ωραία. Και τι πήραμε, 5 νομίσματα μέχρι στιγμής. Για να δούμε. 5 νομίσματα. Πάμε μία να γεμίσουμε. Και θα βρούμε δύο μπλε καρδιές, ευτυχώς. Και θέλουμε άλλο ένα δωμάτιο να γεμίσει το DX που έχουμε τώρα. Και θέλω και βόμβες, σίγουρα. Wow. Στο τσακ την γλιτώσαμε. Και άλλη μπλε καρδιά. Το Miter νομίζω ότι κάνει δουλειά. Για να δούμε τώρα σε τι θα γίνει. Thunder Things, όχι, διότι μας χαμηλώνει πολύ την ταχύτητα. Leech, όχι. Common Cold, όχι Common Blood. Αυτό νομίζω πως αξίζει. Λοιπόν, θέλω να έρθω και εδώ.
Περιμένω κανένα HP up, κάτι. Και βόμβα. Και άλλη βόμβα, οκ. Okay. Με πληρώνεις, δεν με πειράζει. Αφού βρήκαμε καρδιά και δύο βόμβες, νομίζω πως όλα είναι κομπλέ. Λοιπόν, θα αφήσουμε εδώ μία βόμβα. Επίτηδες θα αφήσω κι άλλη μία εδώ να μας δώσει καμιά μπλε καρδιά. Μάλιστα, δεν έδωσε. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Με Mysterious Liquid, Common Call, νομίζω πως θα τα πάμε αρκετά καλά. Για ελάτε, ελάτε όλοι σας. Έχουμε και μίδα stats, που σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά από το Celtic Cross. Αλλά θα προτιμούσα να μην δέχουμε καν damage. Οκ, μπράβο, έξυπνο. Και αποκτήσαμε 8 νομίσματα από το πουθενά, δεχόμενη damage. Φυσικά, φυσικά. Πάμε και στο μεγάλο δωμάτιο, το οποίο εκεί πέρα έπρεπε να χρησιμοποιήσω το A Card Against Humanity. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν το κάνεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα πάμε πολύ καλά. Και να που χτυπηθήκαμε, οπότε πάμε να τον κάνουμε και αυτόν σκόνη. Και τι μας μένει? Μας μένει το Boss Trap Room, το οποίο περιέχει μέσα δύο μπλε καρδιές. Πράγμα τέλειο. Και Husk, ok. Τον έχω. Goathead. Θα το πάρω για ένα ακόμα Devil Room. Για αυτό το ένα ακόμα Devil Room θα το πάρω και μόνο. Και πάμε να φύγουμε. Πάμε να πολεμήσουμε την μαμά. Πάμε να ανοίξουμε το Devil Room, το οποίο ήδη έχουμε κερδίσει. Οκ. Κόμπας. Άξιζε και με το παραπάνω. Όλο το damage το οποίο δεχτήκαμε. Λοιπόν, με το Mida Stats τι γίνεται? Αφήνουμε το πόδι να πέσει πάνω μας. Σοβαρά, δεν τον παγώνει. Ναι, οκ. Okay. Κατάει λίγο εκνευριστικό. Διότι νόμιζα ότι με το Mida Stats τον παγώνει και κερδίζεις. Και κερδίζει, ενώ ότι μπορείς να το κάνεις damage έτσι. Λοιπόν, κάποια πέτρα, 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 πέτρα. Όχι, εδώ πέρα έχουμε έρθει, δεν υπάρχει τίποτα, πάμε να φύγουμε. Από εδώ και πέρα είναι το δύσκολο το damage και το κακό πιο είναι ότι δεν υπάρχει Devil Room. Που σημαίνει ότι τζάμπα πήραμε τον Goathead. Εγώ δεν την πάρω τη λευκή την καρδιά, καλού κακού να υπάρχει. Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έλα. Σήκω. Πολύ κρίμα που είναι εξέλορφος. Έτσι, μπράβο. Οι αράχνες να κάνουν damage. Και εγώ να το δέχομαι. Το φοβόμουν ότι μπορεί να πηγαίναμε λάθος. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Ας φύγουν εδώ τα αίματα. Πάμε στο μεγάλο το δωμάτιο. Διπλός Mega Mow. Εδώ νομίζω είναι το σημείο. Όντως εδώ ήταν το σημείο. Ωραία. Δεν κερδίσαμε πολύ το στιγμό. Πάμε να δούμε εδώ τι μπορεί να υπάρχει. Ένα κόκκινο σεντούκι. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Καθόλου δεν αξίζει. Διότι θα πολεμήσουμε τρία boss. Ωραία αποφυγή. Την οποία την έκανα κατά λάθος. Εδώ ένα brimstone χρειαζότανε. Ακόμα και λίλ brimstone. Μια χαρά είναι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να πολεμήσουμε το πρώτο boss, το οποίο είναι ο Blood. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να εμφανιστεί. Τουλάχιστον έχουμε τις αράχνες που κάνουν το damage. Και μας ψιλοσώσανε. Είναι speed και range up. Νομίζω toothpicks είναι καλύτερα.
Έτσι. Καλό. Το οποιοδήποτε damage μπορούμε να κάνουμε. Από εδώ και πέρα απλά καθόμαστε και βαράμε. Τίποτα άλλο. Όσο γρήγορα για να βαράει. Κάνουμε και poison damage. Τα laser, έλα, βγάλ' τα. Λοιπόν, πάμε στον Isaac. Από υγεία δεν τα πάμε καλά. Το Miter πρέπει να πληρώσει. Και Curse of the Lost. Γενικά θεωρώ πως μας στείνει άσχημα. Αλλά πιθανό να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Να θυμηθώ το left hand. Να το δώσω. Και τώρα τι παίρνεις. Σίγουρα παίρνεις Dark Bomb. Mom's Knife ή Pact. Νομίζω θα πάρουμε το Pact διότι το Mom's Knife το πήραμε την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι το δικαιούμαι να μην το πάρω. Έτσι, ωραία. Α, ωραία. Ωραίο χτύπημα. Τέλεια, λοιπόν. Προς τα πού είναι να πάμε. Πάμε από εδώ. Τουλάχιστον ανεβάσαμε πάρα πολύ τα tiers μας. Και με toothpicks, white coat, hanger. Το damage μπορεί να μην είναι τόσο ανεβασμένο. Αλλά κάτι θα καταφέρουμε. Πάμε προς τα δεξιά αυτή τη φορά. War, νομίζω τον έχω. Μπράβο. Δεν είμαστε Horror of the Babylon γι' αυτό. Τέλεια, λοιπόν, πήραμε και την μπλε καρδιά πίσω. Greed. Τις βολές το φοβάμαι πιο πολύ. Αυτό ακριβώς. Για πάμε και εδώ. Πολλά λεφτά. Πάμε να ρολάρουμε το Bob's Not a Head. Για να πάρουμε Cupid's Arrow. Νομίζω πως είναι αρκετά καλό το να έχεις penetrative shots. Και δεν είναι τόσο καλό να βρίσκεις τέτοια κόκκινα σεντούκια. Δεν μπορώ να μην πάω. Αν και είμαι τώρα Horror of the Babylon εξαιτίας του Devil Room. Θέλω να δω τι θα μου δώσει. Τα κλειδιά είναι πολύ καλά. Τρίτο κλειδί στη σειρά. Κόκκινη καρδιά, ο Dark Bomb είναι εδώ. Και HP Up. Το οποίο δεν το θέλω. Διότι για τις κόκκινες καρδιές τις παίρνει ο Dark Bomb, οπότε μπορώ να ρολάρω και αυτό το αντικείμενο. Τέλεια. Μία βόμβα. Και ήρθαμε σε λάθος κατεύθυνση, κλασικά. Δεν μου κάνει εντύπωση. Φάμιν, μία βόμβα εδώ. Α, και πηγαίνει στον φίλο μας τον Punching Bag. Εμείς κατεβαίνουμε για να βάλουμε μία βόμβα εδώ. Τώρα για τα νομίσματα το κάνω. Δεν το νομίζω, τέλος πάντων. Ποιο είναι το θέμα, ότι αν πάρω το HP up και ξαναπάμε σε Devil Room, τότε πολύ πολύ σωστά θα μπορούμε να πάρουμε και το Mom's Knife. Αλλά ας μην το κάνω. Είναι κρίμα. Θες να χάσεις, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ρολάρουμε το HP up. Ελπίζοντας για κάτι καλό. Εδώ νομίζω είναι. Και Mystery Sack είναι πολύ κακό για να το πάρω. Παρ' όλα αυτά μπορεί να βγάλει κόκκινες καρδιές. Είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Λοιπόν, βρήκαμε τον Isaac. Δεν θα καθίσω καν να περιμένω να γεμίσει το D6. Πάω απευθείας στον Isaac διότι δεν είμαστε και οι πιο δυνατοί αυτή τη στιγμή. Punching Bag Vara, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Νομίζω πως θα τον κερδίσουμε χωρίς να δεχθούμε damage. Και το ελπίζω αυτό κιόλας.
άλλες 3-4 φορές ίσως, διότι δεν έχουμε ιδιαίτερα καλό damage. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή πάνω απ' όλα. Άλλες στις 2 φορές ελπίζω. Και άλλη μία στα όρια. Και εν τέλει κερδίσαμε. Λοιπόν, πάμε στο chest. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν πολύ λίγη υγεία. Θέλουμε κόκκινες καρδιές, θέλουμε μπλε καρδιές, θέλουμε μαύρες καρδιές, θέλουμε τα πάντα. Το boss το βλέπουμε, είναι μακριά. Και ξεχάσαμε να πετάξουμε το left hand. Θα το πετάξουμε εδώ, θα μπούμε και ελπίζω να αλλάξουν χρώματα σε ντούκια, αν και δεν νομίζω. Δυστυχώς. Τουλάχιστον μας έδωσανε μπλε καρδιές που το ένα το σεντούκι που άνοιξα, ελπίζοντας να συνεχίσει να δίνει είτε γκάπη αντικείμενα είτε μπλε καρδιές. Λοιπόν, και είναι κόκκινα σεντούκια, δεν αλλάζει. Κρίμα, πολύ κρίμα. Χάσαμε 4 αντικείμενα και τι πήραμε 2 μπλε καρδιές. Για να πω την αλήθεια, με στεναχωρεί αυτό και χτυπήσαμε. Μπράβο μας. Τώρα τι θέλουμε, σεντούκι θέλουμε, τίποτα άλλο. Σεντούκια να μας δώσει, πάρα πολλά σεντούκια θέλω. Τα penetrative shots είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, και τις αράχνες νομίζω θα τις κερδίσω εξαιρετικά εύκολα. Δώσ' μου. Τι κρίμα. Ακάτω είναι, δεν είναι πάνω. Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν πάνω. Πώς γίνεται να κερδίθηκε το πέρα πιο γρήγορα? Μάλλον λόγω του τέτοιου, του Lamb of Coal. Πολύ ωραίο damage και εδώ και happy. Το left hand πώς το ξέχασα, πώς? Για να δούμε, κάπου θα υπάρχει μυστικό δωμάτιο και grid. Εντάξει, όχι grid όμως. Είναι κρίμα. Να τον κάνουμε τι το grid, ένα steam sale μόνο αν δώσει. Και εννοείται πως δεν θα δίνε. Isaac's Heart. Όχι. Παρ' όλα αυτά γιατί δεν το ρόλαρα. Οπότε θα ρολάρουμε το Isaac's Heart. Μια χαρά. Και θα πάρουμε Mask of Infamy που είναι εξαιρετικό αντικείμενο. Αμυντικό. Χρειαζόμαστε άμυνα αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Πάει ο ένας χωρίς να χτυπηθώ κιόλας και μου κάνει εντύπωση αυτό. Έλα, βάρα το magic bag. Βάρα το magic bag. Και σίγουρα πρέπει να πάμε στο μεγάλο το δωμάτιο. Και mom's pad. Wow. Πάμε και σε αυτό το δωμάτιο. Τον θυμάμαι, ήταν το δεύτερο boss που πολέμησα. Τέλεια, λοιπόν. Μία μπλε καρδιά. Κάτι πάει να γίνει τώρα. Εξαιρετικό δωμάτιο. Νομίζω από τα καλύτερα δωμάτια που μπορούσε να μας εμφανιστεί. Γιατί, διότι έχουμε penetrative shots και ο hollow και η monstro μπορούν πολύ εύκολα να κερδιθούν έτσι. Βλέπετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από damage. Αυτό πήγα να πω. Εν τέλει το δέχτηκα το damage, δεν πειράζει. Και δεύτερο μυστικό δωμάτιο, ας έχει κάτι καλό. Ωραία. Για δώσε εδώ. Έτσι, μπράβο. Και πάνε πάρει και τις άλλες κόκκινες καρδιές. Και τώρα νομίζω πως είμαστε άψογοι. Και όντως είμαστε, λοιπόν, εδώ πέρα. Έτσι, διπλό damage. Τέλεια, λοιπόν. Συνεχίζουμε, δεν έχουν μείνει πολλά δωμάτια, είναι σίγουρο αυτό.
Έλα, έλα επιτέλους, που δεν χάνει. Πάμε, τα penetrative shots εδώ πέρα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ένα κλειδί δεν ξέρω πού θα μας χρειαστεί, αλλά το ένα κλειδί είναι ένα κλειδί. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, χαίρομαι που έγινε αυτό. Α, οκ. Polaroid και γεια σας. Και πρέπει να υπάρχει το Mom's Pad. Οπότε ας ελπίσουμε να μας δοθεί κάτι καλό, σχετικό είναι το καλό, κάτι χρήσιμο. Gimpy, θεωρώ πως μπορεί να μας φανεί πολύ χρήσιμο σε περίπτωση που χτυπηθούμε. Λίγες παραπάνω πιθανότητες να ζήσουμε. Αυτό είναι το Gimpy. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε τον Isaac, το Blue Baby. Λάθος. Ας βαρέσει το punching bag και όλα θα είναι τέλεια. Μία βόμβα εδώ. Και να τι θα γίνει. Άλλη μία βόμβα εδώ. Και πολύ εύκολα κερδίσαμε και τον Blue Baby. Και ας δώσαμε 4 σεντούκια από κίτρινα να γίνουν κόκκινα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.